Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα αιτήματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά πάντοτε θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, μαζί με σας, όλοι μαζί, για όλα τα θέματα που σας και μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν αδελφό μας, τον Άγγελο. Διαβάζω. Χαίρετε εν Κυρίω, παρακολουθώ το διαδικτυακό σας κανάλι συχνά, ο Θεός να σας ευλογεί. Είμαι Ευαγγελικός της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας και θα ήθελα να σας κάνω τρεις ερωτήσεις που αφορούν τα εσχατολογικά. Καταρχάς αγαπητέ αδερφέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email που μας έστειλες, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Και με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε μία-μία από τις ερωτήσεις τις οποίες μας στέλνεις, να εκφράσουμε τις απόψεις μας και όπως το έχουμε καταλάβει εμείς. Πρώτη ερώτηση. Γιατί θα αναστηθούν οι δίκαιοι της Καινής Διαθήκης για να αρπαγούν μαζί με τους ζώντας χριστιανούς προκειμένου να αποφύγουν τη μεγάλη θλίψη του Αντίχριστου? Υπάρχει περίπτωση ο Αντίχριστος να βασανίσει κοιμηθέντας Αγίους αν δεν είχαν αναστηθεί και αρπαχτεί? Αν δεν μπορεί ο Αντίχριστος να βλάψει τους κοιμηθέντας Αγίους, τότε γιατί οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης αρπάζονται και μάλιστα χωρίς τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης? Πρώτα-πρώτα αγαπητέ Άγγελε, θεωρούμε ότι η αρπαγή γίνεται από τον Χριστό για τους Αγίους του ζώντας για να μην βρεθούν στην οργή του αρνίου, όπως θα εκδηλωθεί μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου. Γιατί μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου θα υπάρξει η οργή του Αντίχριστου εναντίον των Αγίων που δεν θα λαμβάνουν, δεν θα υποτάσσονται στον Αντίχριστο και δεν θα λαμβάνουν το χάραγμα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι στην εφταετία του Αντίχριστου θα υπάρξει η οργή του Θεού επάνω στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν ο σημαντικότερος λόγος που αρπάζονται οι ζώντες εν Χριστώ με την Ανάσταση την πρώτη, με την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν είναι να μην βρεθούν οι Άγιοι στην οργή του Αντίχριστου, αλλά ο σημαντικότερος λόγος να μην βρεθούν οι Άγιοι του Θεού στην οργή του Θεού και του αρνίου, όπως λέγει στην Αποκάλυψη. Να το διαβάσουμε. Διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο. «Και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργής του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύναται να σταθεί». Άρα λοιπόν η βασική αιτία που ο Θεός βγάζει τους ζώντας εν Χριστώ από τη γη, τους αρπάζει, είναι για να μην βρεθούν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι ζώντες εν Χριστώ, στην αργή του Θεού. Και επειδή η αρπαγή της Εκκλησίας είναι ολόκληρης της Εκκλησίας και της Τριαμβεύουσας στον ουρανό
και της δοκιμαζόμενης στη γη, γι' αυτό και γίνεται μία άρπαγη. Άλλωστε είναι σαφές έτσι όπως έχει γραφτεί στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 14ο εδάφιο, διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντες δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού. Και εξηγεί, διότι τούτο σας λέγομεν δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες εν Χριστός, οι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, δεν θα πεθάνουμε. Επειδή, γιατί, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι νεκροί εν Χριστώ θέλουσε να αναστηθεί πρώτον. Και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να ερπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και το θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτος. Βεβαίως λοιπόν ο Αντίχριστος δεν μπορεί να βλάψει τους και κοιμημένους εν Χριστώ. Αλλά το θέμα δεν είναι και αν βλάψει τους ζώντας εν Χριστώ, που είναι σοβαρότατο θέμα, δεν θα αφήσει την ύμφητο ο Χριστός να την ταλαιπωρήσει ο Αντίχριστος, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο Θεός βγάζει τους δικούς του πριν εκδηλωθεί η οργή του Θεού, όπως έκανε τις ημέρες του Νόε, και αυτό μας το περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Λουκάς στο ΙΖ κεφάλαιο, που λέγει «Και καθώς έγινε τες ημέρες του Νόε, ούτω θελήστε και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενήφευον, ενηφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτών. Και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας». Ο κατακλυσμός τι ήταν? Η οργή του Θεού επάνω στους ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί εντελώς από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και πήρε το Νόε τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τις τρεις νύφες του, τους διέταξε και οικοδομήσανε την Κιβωτό και τους έβαλε μέσα, και μετά αφού τους ελευθέρωσε ώστε να μην συμμετέχουνε στην εκδήλωση της οργής του Θεού επί της γης, τότε επέφερε την οργή του, όπως ακριβώς έγινε και με τα Σοδόμα και με τα Γόμορα. Το ότι βέβαια η Εκκλησία δεν είναι μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου φαίνεται και από τα χαρακτηριστικά της πρώτης αρπαγής της Εκκλησίας εποχής, όπου οι άνθρωποι έτρωγον έπινον, ενήφευον ενηφεύοντο, ηγόραζον επόλουν, εφύτευον οικοδόμουν. Μέσα στην εφταετία δεν μπορούν όταν να τρώνε, όταν να πίνουν, όταν να αγοράζουν, όταν να πουλάνε, όταν να φυτεύουν, γιατί μόνο όσοι έχουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο θα μπορούν να αγοράζουν και να πουλούν. Εδώ όμως υπάρχει απόλυτη ελευθερία αγοράς. Και θα έλεγα και σχετική ευημερία βεβαίως μέσα σε καιρούς κακούς από την αμαρτία που οι άνθρωποι ταλαιπωρούν ο ένας τον άλλον, γιατί η καρδιά τους είναι γεμάτη από την αμαρτία, την παράβαση και την ανομία στο Λόγο του Θεού. Το ίδιο λοιπόν συνέβη και στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπου ο Θεός αποφάσισε να εκδηλώσει την οργή του πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα, ρίγοντας πυρ και θείον, για να καταστρέψει εντελώς τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και όταν ενημέρωσε τον Αβραάμ, όπως θυμάσαι αδερφέ μου αγαπητέ Άγγελε, ο Αβραάμ αγανάκτησε και είπε: «Κύριε, θα καταστρέψεις τους δικαίους μετά των αδίκων? Θα εκδηλώσεις την οργή σου στους άδικους ενώ θα βρίσκονται και δίκαιοι?» Και ο Θεός όχι, είπε, μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Λέει, και αν υπάρχουν μόνο 45, 50, 45, 30, 10, δεν θα εκδηλώσω την οργή μου και για τον έναν δίκαιο. Γι' αυτό έβγαλε από μέσα το Λότ και τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, γιατί οι γαμπροί του νόμιζαν ότι αστειευόταν και δεν τον ακολούθησαν. Και η αρπαγή της Εκκλησίας πώς γίνεται? Λέγει η Γραφή, σας λέγω, διαβάζω πάλι από το ΙΖ 34,
Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, θα κοιμώνται ήσυχα, δύο σε ένα κρεβάτι. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Και δύο άντρες θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Και οι μαθητές ρώτησαν, πού Κύριε, λέει εκεί που είναι το σώμα του Χριστού, εκεί θα συνεχθούν και οι αίτοι. Και πού αφήνονται οι άλλοι, κάτω στη γη. Και μάλιστα πάλι ο Απόστολος Λουκάς λέει, προσέχετε δε εις αυτούς μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη της αρπαγής. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα σου καθημένους επιπρόσωπων πάσης γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντί καιρό, δια να καταοξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Δεν μπορεί να το γράψει πιο καθαρά ο Λόγος του Θεού. Για να μπορέσουμε να δυνηθούμε να εκφύγουμε. Και χάρη των ζώντων, των δικαίων, των Αγίων, των ζώντων εν Χριστώ, ο Θεός διατάζει και γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας για να μην ταλαιπωρηθεί ούτε ένας δίκαιος από την ύμφη του Χριστού. Ούτε ένας δίκαιος. Γι' αυτό θα αναστηθούν πρώτον οι νεκροί εν Χριστώ και ταυτόχρονα εμείς οι ζώντες θα μεταμορφωθούμε, θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Πάμε στη δεύτερη ερώτησή σου. Στην επιστολή Β του Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, και εδάφιο 10 και 11. Διαβάζω λοιπόν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσιν παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Διαβάζω λοιπόν την ερώτησή σου. Στην επιστολή Β Πέτρου, εδάφια 3, κεφάλαιο 3, εδάφιο 10-11, θέλει δελθεί δε η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμό, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Λέτε ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Τότε πώς είναι δυνατόν στην αρπαγή να καταστρέφεται η γη και τα άστρα να πέφτουν και οι ουρανοί να φανίζονται, αν πούμε ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή είναι η δευτέρα έλευση του Κυρίου μας, τότε στέκει όλο το εδάφιο. Αν το μεταφράσουμε όμως ως την ημέρα της αρπαγής προ Αντίχριστου, τότε δεν βγαίνει νόημα. Παρακαλώ, εξηγήστε μου. Έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο λες και το μόνος που μπορεί να μας το εξηγήσει είναι ο Λόγος του Θεού και διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο και από το 8 εδάφιο που εκεί πιστεύω ότι μας το εξηγεί απόλυτα ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω λοιπόν 8, 9, 10 και 11. Συγγνώμη, 8, 9 και 10. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρά Κυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίσει μας μη θέλουν να απολεστώσει την έσ, αλλά πάντες να έλθω εις μετάνοια. Άρα μιλάει για μία μέρα του Κυρίου, παρακυρίου, που είναι χίλια χρόνια. Άρα μέσα σε αυτό το εδάφιο περιλαμβάνεται όλο το σχέδιο του Θεού, δηλαδή των εσχάτων ημερών που αρχίζει από την αρπαγή της Εκκλησίας και τελειώνει με την τελική κρίση πάνω στο λευκό θρόνο που θα καθίσει ο Χριστός να διαχωρίσει όπως ο ποιμένας τα πρόβατα από τα ερήφια, τους δίκαιους από τους αδίκους, τους δίκαιους εκ δεξιών και τους αδίκους τους αμαρτωλούς εξ αριστερών. Περιγράφει λοιπόν μέσα σε μία μέρα που είναι παρακυρίου χίλια χρόνια όλο το σχέδιο του Θεού που αρχίζει με την αρπαγή και τελειώνει με την τελική κρίση και με τη διάλυση των πάντων, όπως λέγει η Γραφή, ότι θα διαλυθεί η γη και η ουρανή και νέα γη και νέοι ουρανοί θα δημιουργηθούν πάλι από το Θεό, όπου εκεί θα βασιλεύει ο λαός του Θεού στους αιώνας των αιώνων, μαζί με το αρνίον το εσφαγμένο.
Άρα λοιπόν δεν μιλάει μόνο για την αρπαγή, μιλάει για τα χίλια χρόνια που είναι μία μέρα παρακυρίου που είναι όλο το σχέδιο του Θεού. Και αρχίζει από την αρπαγή της Εκκλησίας, κατά την γνώμη μας, προχωράει στη Δευτέρα Παρουσία, μετά από τα 7 χρόνια του Αντίχριστου, συνεχίζονται τα χίλια χρόνια που δένεται ο διάβολος, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια, στο Λόγο του Θεού, και δημιουργείται η Βασιλεία του Χριστού επί της γης, λύνεται ο διάβολος τα χίλια χρόνια και αφού ο Θεός τον ρίχνει και αυτόν στη γέννα του πυρός μαζί με τους αγγέλους του, όπου λίγο πριν στη Δευτέρα Παρουσία, συγγνώμη, κατά τη Δευτέρα Παρουσία ρίχνει, έχει ρίξει στη γέννα του πυρός τον ψευδοπροφήτη και τον Αντίχριστο. Αφού λοιπόν στα τέλη των χιλίων ετών ρίχνει το διάβολο στη γέννα του πυρός και εκεί γίνεται η μεγάλη κρίση όλων των ανθρώπων, των ζώντων και των νεκρών. Των ζώντων που είναι όσοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, δηλαδή η Εκκλησία με την αρπαγή και η Παλαιά Διαθήκη, οι λοιποί και κλειμένοι, οι φίλοι του νυμφίου, με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, εκ δεξιών σαν πρόβατα, και όλοι όσοι αναισθήθησαν, οι νεκροί, και εδώ μιλάμε τώρα για ζώντες και νεκρούς, στον πνευματικό θάνατο, γιατί ο φυσικός θάνατος είναι αποχωρισμός του σώματος από την ψυχή, ενώ ο πνευματικός άνθρωπος είναι αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Όταν λοιπόν θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, μιλάει για τους ζώντες και νεκρούς του πνευματικού θανάτου, όπου ζώντες είναι, επαναλαμβάνω, οι αναισθημένοι στην πρώτη Ανάσταση και νεκροί είναι οι αναισθημένοι στη δεύτερη Ανάσταση. Και αφού δεν ευρέθησαν τα ονόματά τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, ρίπτονται και αυτοί στη γέννα του πυρός που είναι φτιαγμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Πάμε και στην τρίτη σου ερώτηση, αγαπητέ μου φίλε Άγγελε. Διάβασα ότι η θεωρία περί αρπαγής προθλίψεως ξεκίνησε τη δεκαετία του 1830 από τον Ντάρμπι. Πουθενά στο πρώτα χριστιανικά κείμενα, όπως ο Ποιμήν του Ερμά, Παπίες, Εφραίμ, ο Σύρος, δεν αναφέρεται πουθενά η θεωρία αυτή της αρπαγής προθλίψεως. Κανένας πατέρας της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας δεν το αναφέρει. Παρακαλώ, σχολιάστε το. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν αναφέρθηκε η λογική της αρπαγής της εκκλησίας το 1830, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η λογική της αρπαγής της εκκλησίας αναφέρθηκε μέσα πρώτα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν θέλεις, παρακολούθησε την εκπομπή με ημερομηνία 19 Τρίτου του 2013 από τις απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Εκεί περιγράφουμε με σχετική λεπτομέρεια τα περί της αρπαγής της εκκλησίας. Τώρα, όσον αφορά ότι οι πρώτοι αποστολικοί πατέρες δεν αναφέρονται στην αρπαγή της εκκλησίας, εδώ θεωρώ, αγαπητέ αδελφέ Άγγελε, ότι μάλλον πρόκειται περί λάθος αντίληψη. Λάθος κάνεις, γιατί εγώ μπορώ να σου αναφέρω, παραδείγματος χάρη, από τον Ποιμήν του Ερμά, επειδή μου το ανέφερες, Ποιμήν του Ερμά, είναι στην τέταρτη του όραση και στο πέμπτο εδάφιο. Διαβάζω λοιπόν. Πήγαινε λοιπόν και εξήγησε στους εκλεκτούς του Κυρίου τα μεγαλεία του και πες τους πως στο θηρίο αυτό είναι ο τύπος της μεγάλης θλίψεως που πρόκειται να έρθει. Εάν λοιπόν ετοιμαστείτε και μετανοήσετε με όλη την καρδιά σας προς τον Κύριο, θα μπορέσετε να την εκφύγετε. Αυτό που λέει ο Λουκάς. Αν η καρδιά σας γίνει καθαρή και άμμομη και τις υπόλοιπες μέρες της ζωής σας υπηρετήσετε τον Κύριο άμεμπτα και θέσετε τις μεριμνές σας στον Κύριο και αυτός θα τις καλύψει. Άρα λοιπόν, σε πολλά σημεία αναφέρεται ότι η Εκκλησία δεν θα βρίσκεται στη μεγάλη θλίψη. Εκεί που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των αδελφών μας της αρχαίας Εκκλησίας ως προς την αρπαγή της Εκκλησίας είναι τι αποκαλούν μεγάλη θλίψη.
Και πολλοί από αυτούς αποκαλούν μεγάλη θλίψη τα τελευταία 3,5 χρόνια, τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Άλλοι όλη την εφταετία του Αντίχριστου. Άρα λοιπόν άλλοι προσδιορίζουν την αρπαγή της Εκκλησίας πριν την αποκάλυψη του Αντιχρίστου και άλλοι στα μέσα της εφταετίας, όταν στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, όταν αποκαλύπτεται εκεί ο Αντίχριστος εν πάση, στο γιώτα γάμα της αποκάλυψης εννοώ, όταν εκεί αποκαλύπτεται ο Αντίχριστος εν πάση τη δυνάμη του διαβόλου. Η αρπαγή της Εκκλησίας σαν θέμα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στην αρχαία Εκκλησία των πρώτων αιώνων είναι σαφής. Μάλιστα, εν γέννη στην πατερική αντίληψη, η Εκκλησία, αλλά όχι όλοι, η Εκκλησία θα αντιμετωπίσει τα πρώτα στάδια τον Αντίχριστο, αλλά θα εγκλιτώσει από τη μεγάλη θλίψη, την οποία πολλοί θεωρούν ότι είναι τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Εμείς βέβαια μέσα από το Λόγο του Θεού, που αυτός είναι μόνο θεόπνευστος και αψευδής, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότης, κατά τη γνώμη μας, να αφήσει ο Θεός την ύμφη του Χριστού στην οργή του. Και όπως διαβάσαμε και προηγούμενα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, πριν την αρπαγή της Εκκλησίας οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύομενοι, νυμφεύοντες, αγοράζοντες, πουλούντες, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνεται ελεύθερα στην εφταετία του Αντίχριστου, όπου είναι γεγραμμένο ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν ούτε να πουλήσουν ούτε να αγοράσουν εάν δεν έχουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο του Αντίχριστου και δεν έχουν προσκυνήσει την εικόνα αυτού. Αλλά επαναλαμβάνω, αν θέλεις σε παρακαλώ να δεις τις απόψεις μας εν γέννη για την αρπαγή της Εκκλησίας με κάποια σχετική λεπτομέρεια, σε παρακαλώ παρακολούθησε την εκπομπή 19 Τρίτου του 2013 από τη σειρά των εκπομπών απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έστειλες αυτό το email. Σου εύχομαι ο Κύριος να σε ευλογήσει και θέλω να τονίσω μια φορά ακόμη ότι η δική μας άποψη δεν σημαίνει ότι είναι η 100% σωστή. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι έτσι εμείς ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Προσπαθούμε μέσα από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού να κατανοήσουμε αυτό το οποίο ο Θεός μας προφητεύει μέσα στο προφητικό του Λόγο. Αλλά δεν πάβουμε να γνωρίζουμε, να ξέρουμε ότι η γνώση σφυσιεί, μόνο η αγάπη οικοδομεί και μόνο η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας. Δεν θα μας πάει στον ουρανό η γνώση στη λεπτομέρεια και όχι μόνο του Ευαγγελίου του Χριστού. Στον ουρανό θα μας πάει βεβαίως η αλήθεια, αλλά και η αγάπη. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, πάρα πολύ αγαπημένα μας αδελφέ, και σου ευχόμαστε ο Θεός πάντοτε να προπορεύεται στη ζωή σου. Συνεχίζουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Αδελφέ Γιώργο, γεια σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί, καθώς και όλα τα αδέλφια που κοπιάζουν για αυτή την εκπομπή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, στις πράξεις των Αποστόλων, Β 16-17, για ποιες έσχατες ημέρες λέει, για τις σημερινές, δηλαδή 2000 χρόνια τώρα είναι οι έσχατες ημέρες, ή εννοεί κάτι άλλο, και στο Αγκαίος Β 9, γιατί ακριβώς μιλάει, θα ήθελα να μου τα εξηγήσετε. Ένας ανώνυμος, ο Κύριος αδελφός σας, ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν αγαπητέ αδελφέ μου ανώνυμε, να πάμε στις πράξεις λοιπόν, Β κεφάλαιο, πρώτα 16-17. Διαβάζω λοιπόν. Αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκαν και θέλω σου προφητεύσει η Ίζας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας θέλουν οι δύο βράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν οι ενύπνια στη ενύπνια.
εδώ σαφέστατα μιλάει για τις έσχατες ημέρες που αρχίζουν με την Πεντηκοστή. Καθώς μας το εξηγεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, λέγον πρώτο κεφάλαιο, ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνες. Άρα λοιπόν οι έσχατες ημέρες αρχίζουν από την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και ο Χριστός μιλάει στους ανθρώπους, ο Πατέρας μιλάει στους ανθρώπους με τον Υιό Του δια Πνεύματος Αγίου. Στο εδάφιο λοιπόν 17 αναφέρεται, πιστεύω με σαφήνεια, ο Λόγος του Θεού για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής, και το ξαναδιαβάζω. «Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχύ από το Πνεύματός μου πάσα σάρκαν, και θέλω σου προφητεύσει η ίσα και η θυγατέρα σας και η νεανίσκη σας, θέλω σου είναι διοράσεις και η προσβύτερή σας θέλω σου είναι πνιαστή εν ύπνια». Στο 18 μιλάει τώρα για τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Ας το διαβάσουμε. «Και ακόμη και έτη, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες», τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών κατά τη δική μας γνώμη, «θέλω εκχύ από του Πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει». Εδώ μιλάει τώρα λοιπόν για τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου ο Κύριος θα ξαναστείλει με δύναμη το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ανθρώπους, με μία αποστολή να προφητεύσουν ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Γιατί αυτό το κήρυγμα περί της αρπαχής της Εκκλησίας δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπινη λογική και δεν μπορεί να γίνει και με ανθρώπινη δύναμη, παρά μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Όπως το πρώτο κήρυγμα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας είχε αποστολή να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και να επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών σε όλη την Οικουμένη. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει με ανθρώπινη δύναμη και ικανότητα, παρά μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είπε και ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, όταν τον ρώτησαν οι μαθητέ του ανεστημένο πριν την ανάληψή του, «Κύριε, τάχα είναι το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία εις τον Ισραήλ». Είπε δε προς αυτούς, «Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς στους οποίους ο Πατήρ έθεσε τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς, και τότε θα είσαστε μάρτυρες σε μένα στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία όλη και στη Σαμάρια και ως του εσχάτου της γης». Αυτή ήταν η αποστολή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, όπως είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πριν την ανάληψη του Κυρίου, είπε στους μαθητάς, «Υπάγεται εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Ώστες πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα». Και λοιπά. Άρα λοιπόν το 17 εδάφιο είναι για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπου η αποστολή της ήταν να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Δια Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να γίνει με τη δύναμη την ανθρώπινη, ενώ το 18 εδάφιο είναι για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, όπου η αποστολή της είναι να προφητεύσουν ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει την Εκκλησία Του, και σε μία περίοδο όπου θα εκχυθεί και πάλι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μάλιστα, στον Ιωήλ τον προφήτη, που είναι και η περιγραφή αυτών των εδαφίων, ο προφητικός λόγος αυτών των εδαφίων, λέγει ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο το δεύτερο, «και τα τέκνα της Ιών», της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς
εισήλθατε. Διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο. Αλλά εσείς προσήλθατε εις όρος Ιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανίας. Σε αυτά τα τέκνα της Ιών λοιπόν, προφητικά για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, αναφέρεται ο Λόγος του Θεού λέγοντας «Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την προηγούμενη βροχήν εγκαίρος». Δηλαδή το 17 εδάφιο, εν τεσσεσχάτες ημέρες που λέγει ο Θεός, θέλω εκεί από του Πνεύματός μου, πάσαν σάρκα. Έδωκε λοιπόν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος. Και για το 18 εδάφιο που λέγει «Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκεί από του Πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει», λέγει ο προφητικός λόγος του Ιωήλ, «και θέλει βρέξει σε εσάς στη Σιών βροχήν πρώιμον», που έγινε στην αρχή του αιώνα μας, όπου δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα το κίνημα της Πεντηκοστής, το 1906 στην Ασούζα, όπου κάποιοι αγράμματοι και φτωχοί, λευκοί και νέγροι στο Λος Άντζελες, πίστεψαν, τους αποκαλύφθη ότι ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, το εξεζήτησαν και έλαβαν με μεγάλες δυνάμεις, όπως επίσης και στην Ουαλία, όπως επίσης και στην Βόρειο Ρωσία, στον Κάφκασο. Και από εκεί κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη δια Πνεύματος Αγίου και δημιουργήθηκε το κίνημα της Πεντηκοστής, που έγινε η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και είναι τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο που προφητεύουνε λέγοντας «Ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του». Όπως ακριβώς λέγει ο Λόγος του Θεού και το ξαναδιαβάζω, «Διότι έδωκε εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος», τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, «και θα βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον», στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία στις αρχές του αιώνα μας, «και όψιμον», πώς, ως πρώτερον, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και όψιμος βροχή είναι η αναζωπήρωση των εσχάτων ημερών πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς επίσης είναι γεγραμμένο ότι εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτόν και πολλοί λαοί θα υπάγουν και θα λέγουν «Έλθετε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού». Μιλάει λοιπόν για τις έσχατες ημέρες όπου το όρος του οίκου του Κυρίου είναι η Εκκλησία του Χριστού και μάλιστα το περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο ΚΕ κεφάλαιο πάλι του Ισαΐα του Προφήτου, διαβάζω από το 6 εδάφιο, «και επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς, καθώς διαβάσαμε τέλος οι σειραίοι πάντα τα έθνη, εις πάντα στους λαούς θα κάνει μεγάλη ευλογία στο όρος αυτό. Ευοχή από παχαίων, ευοχή από ίνων εν τη τριγία, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων και επί της τριγίας». Και μάλιστα εξηγεί «και εν το όρι τούτο θα καταργήσω το πρόσωπο του περικαλύματος, του περικαλύπταντος πάντα στους λαούς». Θα καταργήσω το διάβολο και το κάλυμα που με απιστία καλύπτει τον Ιησούν Χριστόν από τους ανθρώπους. Και στο 8 εδάφιο «και θέλει καταποίη τον θάνατον ενίκη», και αυτό το εδάφιο είναι που μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει στο ΙΕ κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους για την αρπαγή της Εκκλησίας λέγοντας «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε να μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπείο οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία,
τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος στον Ισαΐα τον προφήτη που διαβάσαμε, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και έτσι λοιπόν συνεχίζω, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, το 18 εδάφιο είναι για τις ευλογημένες μέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, πολλούντες, αγοράζοντες, και ξαφνικά θα ακουστεί το χέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και το σάλπισμα του Θεού, και οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτον και οι ζώντες θα αρπαχθούν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Το 19 εδάφιο είναι το επόμενο, η επόμενη χρονική περίοδος. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού, και ο ήλιος θελήματα στραφεί εις σκότος και σελήνης αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Μιλάει λοιπόν για το χρονικό διάστημα πριν τη Δευτέρα Παρουσία, πριν την κρίση του Θεού, όπου θα γίνει και ο γάμος του Αρνίου στον ουρανό και η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Πριν τη Δευτέρα Παρουσία λοιπόν και μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα υπάρχουν τα 7 χρόνια της Βασιλείας του Αντίχριστου, όπου, όπως λέγει και στα Ευαγγέλια του ο Ιησούς Χριστός, ο Ματθαίος, στο κατά Ματθαίον παραδείγματος χάρη, διαβάζω, 29 εδάφιο ΚΔ κεφάλαιο, «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτιστεί, σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν». Άρα λοιπόν το 19 εδάφιο αναφέρεται στην εφταετία του Αντίχριστου και ειδικότερα στις τελευταίες μέρες, στην μεγάλη θλίψη που θα κρατήσει λίγες μέρες, όπως λέει ο Δανιήλ ο προφήτης, 45 μέρες περίπου, όπου οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, μέχρι να έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Και το 21 εδάφιο, «Και πας ως της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί», και εδώ μιλάει τώρα για πάντοτε, από την, κατά την περίοδο της Χάριτος, όπου η σωτηρία του ανθρώπου προέρχεται από το να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, δηλαδή ο Πατέρας να ελκύσει τον άνθρωπο, να του φανερώσει το Χριστό, και επειδή έχει πίστη σώζουσα μέσα του, να δεχθεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, να επικαλεστεί το όνομά του και ο Πατέρας να τον αναγεννήσει και να τον σώσει εις ελπίδα ζώσα. Άρα λοιπόν τα εδάφια αυτά, μέσα στα εδάφια αυτά, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται για όλη την περίοδο των εσχάτων ημερών μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί μετά από τη Δευτέρα Παρουσία υπάρχει η Ηλιετής Βασιλεία και η τελική κρίση. Άρα λοιπόν, 17 εδάφιο είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και η πρώτη έκχυση του Αγίου Πνεύματος με κυρίαρχη αποστολή να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Το 18 εδάφιο είναι οι μέρες πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου και πάλι δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη με κύρια αποστολή, την προφητεία ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία του, όπως ακριβώς πριν την πρώτη έλευση του Κυρίου μας είχε σταλεί ο Ιωάννης ο προφήτης, πλήρης Πνεύματος Αγίου, εκ χιλίας μητρός, με αποστολή να φωνάζει «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών», και να ετοιμάσει τις καρδιές των πατέρων προς τα παιδιά για να δεχθούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου, για να δεχθούν τον Ιησού Χριστόν τον Μεσσία. Κατά τον ίδιο τρόπο, πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, πάλι δια Πνεύματος Αγίου, όχι ο Ιωάννης ο προφήτης τότε, αλλά η Εκκλησία η προφητεύουσα τώρα, τα κηρύττει, μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, γίνεστε έτοιμοι, γιατί καθήν ώρα να στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Το 19 εδάφιο μιλάει για την εφταετία του Αντίχριστου και ιδιαίτερα την μεγάλη θλίψη των τελευταίων ημερών της εφταετίας του Αντίχριστου, όπου οι δυνάμεις των εθνών θα σκοτιστούν και θα έρθει η μέρα του Κυρίου
ή επιφανής, που ο Κύριος θα κατέβει με τα πάντων των Αγίων επάνω στη γη να ιδρύσει τη Βασιλεία Του. Τώρα για να συνεχίσουμε την ερώτησή σου, αγαπητέ ανώνυμε, λέγεις τι εννοεί και στο ο Αγγέως Β9, γιατί ακριβώς μιλάει, για να πάμε και στον Αγγέο, αγαπητέ μου φίλε, Κύριος να σε ευλογήσει γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ωραία πράγματα που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω λοιπόν από το Αγγέω Β9 εδάφιο. Θα διαβάσω μάλλον από το 6 εδάφιο, αγαπητέ μου φίλε. Διότι ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύσει τον ουρανό και τη γη, και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον του τον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εμού είναι το αργύρον και μου είναι το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου του του οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μιλάει λοιπόν βασικά για το ναό που χτίζει ο Αγγέως, την περίοδο της ζωής του Αγγέου τη χτίζει ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς του Ναβί, και μιλάει ότι η δόξα του εσχάτου αυτού οίκου που χτίζει ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς του Ναβί θα είναι μεγαλύτερα αυτής που έκτισε ο Σολομών. Και μέχρι εδώ αυτά θα καταλαβαίναμε. Βεβαίως το ξαναλέει και στο 21 εδάφιο, λάλησον προς Ζωροβάβελ τον διοικητή του Ιούδα, στο δεύτερο κεφάλαιο πάλι του Αγγέου, εγώ σύω των ουρανών και τη γη και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρέψω το κράτος των βασιλείων και θα καταστρέψω άμαξας και αναβάτας και ύπους κλπ. Άρα λοιπόν αναφέρεται ο Αγγέως βασικά στο ναό που χτίζει την περίοδο της ζωής του και με το δικό του προφητικό λόγο ο Ιησούς του Ναβί και ο Ζωροβάβελ. Και αυτά θα λέγαμε μέχρι αυτή τη στιγμή αν δεν ερχόταν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους που μιλάει για την Εκκλησία, και διαβάζω από το 22 εδάφιο του Β' κεφαλαίου. Αλλά προσήλθετε εις όρος Ιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιο Ιερουσαλήμ και σμυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεών κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων την εσέλαβον την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν, και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά του Άβελ, και αναφέρεται σαφώς για την Εκκλησία του Χριστού μετά την Πεντηκοστή, μετά την Ανάσταση του Χριστού. Και συνεχίζει το 25 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, τον Χριστό, που μιλάει εν τέσσερις χάτες ημέρες στο λαό του, διότι αν εκείνοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν απέφυγον καταφρονήσαν τους το λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πόσο μάλλον εμείς αναποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν. Και τώρα εξηγεί τον προφητικό λόγο ο Απόστολος Παύλος στη Καινή Διαθήκη του Αγγέου. Δίνει την σωστή ερμηνεία που μόνο ο Θεός μπορούσε να μας τη δώσει, γιατί εμείς τα είχαμε μείνει στον οίκον του ναού του Σολομώντα και στον ναό που έχτισε ο Ιησούς του Ναβί και ο Ζωροβάβελ. Και λέγει, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη, λέγον, αυτά που είπε ο Αγγέως, έτι άπαξ, εγώ σύω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον προφητικό λόγο του Αγγέου για να εξηγήσει τι θα συμβεί τις έσχατες ημέρες. Εγώ σύω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ, δηλαδή μια φορά ακόμη, τελευταία, δεν θα υπάρξει άλλη φορά, δίλη των σαλευωμένων την μετάθεση ως χειροποιήτων, διαναμείνωση τα μη σαλευόμενα. Άρα μιλάει για μια ενέργεια που θα κάνει ο Θεός, που θα γκρεμίσει τα σαλευόμενα όλα για να μείνουν τα μη σαλευόμενα, τα ασάλευτα που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι το έργο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, που είναι οι Άγιοι του ουρανού, αλλά και της γης.
θα σύσει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό για να γκρεμίσουν τα σαλευόμενα και να παραμείνουν τα σάλευτα. Και έτσι λοιπόν αναφέρεται στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Αναφέρεται στην αρπαγή της Εκκλησίας, όπου όπως διαβάσαμε το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, και το ξαναδιαβάζω για να το δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Όλα τα σαλευόμενα θα γκρεμίσουν. Και τι θα μείνει? Το όρος του οίκου του Κυρίου, που είναι τα σάλευτα. Και σε αυτό το όρος του οίκου του Κυρίου θα γίνει ευοχία μεγάλη, ευλογία μεγάλη. Εκεί θα καταργηθεί ο διάβολος και το κάλυμα του διαβόλου, γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον. Να το διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους στη δεύτερη, που το εξηγεί πάρα πολύ καλά. Διαβάζω λοιπόν: «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, στους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίο να πει στον όντων, ο Θεός του κόσμου τούτο, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου, για να μην μπορέσει να επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ο οποίος είναι εικόν του Θεού». Και στο όρος αυτό του οίκου του Κυρίου, που είναι τα ασάλευτα, ενώ τα σαλευόμενα όλα θα γκρεμίσουν, θα μετατεθούν, εκεί ο Χριστός θα καταργήσει το κάλυμα της απιστίας που βάζει ο διάβολος για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και κατά αυτόν τον τρόπο η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι πολύ μεγαλύτερα από τη δόξα του πρώτου οίκου. Τότε μίλαγε ο Αγκαίος για τον ναό του Σολομώντα και για τον ναό που έχει ο Ιησούς του Ναβί και ο Ζωροβάβελ. Ο Παύλος όμως, ο Απόστολος, μιλάει για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία άρχισε με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και σιγά σιγά έσβησε. Η τελευταία Αποστολική Εκκλησία αρχίζει σιγά σιγά με την αρχή του αιώνα μας και θα φτάσει στο τέλος με τεράστιες δυνάμεις, έτσι πιστεύουμε εμείς, Πνεύματος Αγίου, ώστε να καταργηθεί το κάλυμα στους ανθρώπους, να υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών το όρος του οίκου του Κυρίου, η δόξα του εσχάτου οίκου να είναι μεγαλύτερα της του πρώτου και ένδοξα πια ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του, καθώς είναι γεγραμμένο ότι θα παραλάβει μια εκκλησία αγία, ένδοξη, αμόμητη, μιέχουσα κοιλίδα ηρητίδα ητή των τιούτων. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αγαπητέ μου φίλε ανώνυμε, και πιστεύω ότι θα μας αξιώσει ο Θεός όχι μόνο να τα γνωρίζουμε αλλά και να τα ζήσουμε. Γιατί αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, να τα ζήσουμε. Είτε ζώντες εν Χριστώ, είτε θανώντες εν Χριστώ. Εδώ όμως ο χρόνος μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τις ερωτήσεις, για τα email που μας στείλατε. Αγαπητέ Άγγελε και αγαπητέ Ανώνυμε, ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια όλους και όλους που μας παρακολουθήσατε και να μας ευλογήσει με κάθε το λόγο του, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός μαζί σας, Κύριος να μας ευλογεί όλους πάντοτε. Αμήν.